κύριε, καλησπέρα σας. Ελάτε να ρίξουμε μια τελευταία ματιά στα γεγονότα της ημέρας. Λιτότητα και για το 1992, έτος το οποίο χαρακτήρισε δύσκολο, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μιλώντας στο Palais des Sports, το οποίο ήταν γεμάτο από κόσμο, αλλά χωρίς την αντιπροσωπεία της ΓΕΣΕΕ, της ΠΑΣΕΓΕΣ και των επαγγελματικών και βιοτεχνικών οργανώσεων, ο κ. Μητσοτάκης διευκρίνησε ότι η ανάκαμψη θα αρχίσει μετά το τέλος του 1992 και λίγο αργότερα στο δείπνο που επακολούθησε τόνισε ότι είναι αποφασισμένος. Δεν θα ανακόψω μπροστά σε οποιαδήποτε εμπόδια την προσπάθεια και δεν θα διστάσω. Το πολιτικό κόστος δεν με απασχολεί καθόλου. Η κυβέρνηση αυτή δεν έχει το δικαίωμα να σταματήσει μπροστά σε τίποτα και σε κανένα. Με το λαό υπέρτατο κριτή θα προχωρήσουμε ως την τελική νίκη, ώσπου η Ελλάδα να ξαναβρει τη δύναμή της και να ξεκινήσει μια καινούργια πορεία. Στην ομιλία του ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι είναι αισιόδοξος από τη μέχρι τώρα πορεία της ανάκαμψης της οικονομίας και ιδιαίτερα από τη μείωση του πληθωρισμού. Παραδέχτηκε όμως ότι ο προϋπολογισμός έπεσε έξω στα ελλείμματα τα οποία κινδυνεύουν να βγάλουν την Ελλάδα έξω από την Οικονομική Ένωση της Ευρώπης. Η πορεία του ελλείμματος μέχρι στιγμής δεν ακολουθεί τους ρυθμούς που αρχικά προγραμματίσαμε. Στο σκέλος των δαπανών η εκτέλεση του προϋπολογισμού εξελίσσεται σχετικώς ομαλά. Παρά την αναγκαστική χρηματοδότηση τομέων ουσιαστικά χρεοκοπημένων, όπως τα μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία, οι συνολικές δαπάνες πλην εξυπηρέτηση του χρέους θα είναι κάτω από τα προϋπολογιστέντα επίπεδα. Η εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους αναγκαστικά θα είναι αυξημένη από την άνοδο του δολαρίου και την άνοδο των επιτοκίων. Η στέρηση θα υπάρξει από πλευράς εσόδων. Αυτή οφείλεται στην πρόσθετη ύφεση που προκάλεσε ο πόλεμος στον κόλπο και η κρίση στη Ιουγκοσλαβία, που είχαν και άμεσες δημοσιονομικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τον τουρισμό και τις εξαγωγές. Επίσης, οφείλεται στην καθυστέρηση πράξεως των μη φορολογικών εσόδων από την αποκρατικοποίηση και τα κρατικά ομόλογα. Όμως η ομιλία του κ. Μητσοτάκη δεν είχε μόνο τον τόνο της λιτότητας, περιείχε και φορολογικές ελαφρύνσεις. Μισθωτοί και συνταξιούχοι με εισόδημα έως 200.000 δραχμές το μήνα δεν θα πληρώνουν φόρους για τα εισοδήματα που θα αποκτούν από το 1992. Αυτό σημαίνει ότι το αφορολόγητο εισόδημα θα φτάνει στα 2.800.000 δραχμές, ενώ έως τώρα για συνταξιούχους και μισθωτούς με δύο παιδιά ήταν περίπου 1.900.000 δραχμές. Μειώνονται οι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος για όλους. Η σημαντικότερη αλλαγή που θα ανακοινωθεί αργότερα θα αφορά τη μείωση του υψηλότερου συντελεστή από το 48% στο 38%. Ακόμη ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε και τη μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ. Επιπλέον μίλησε για επικείμενη μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων από τις τράπεζες και ανήγγειλε τη μείωση των επιτοκίων των εντόπων γραμματείων και των ομολόγων του Δημοσίου από τον Ιανουάριο του 1992. Τέλος, ο κύριος Μητσοτάκης εξήγηλε ότι αναστέλλεται για ένα χρόνο η εφαρμογή του πόθεν έσχες. Να θυμίσουμε ότι